κυρία Χατζηθωμά. Λοιπόν, λέει και το τραγούδι πιο καλή μοναξιά σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι μοναξιά έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε. Είναι ένα πρόβλημα ουσίας όταν είναι σε εκτεταμένο βαθμό. Ας την ορίσουμε πρώτα για να εξελίξουμε μετά τη συζήτηση. Προφανώς το τραγούδι αναφέρεται στα άτομα που αν επιλογή είναι μόνοι, έτσι, και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι είναι διαφορετική η μοναχικότητα από τη μοναξιά. Έχουμε ανθρώπους που εξαιτίας στοιχείων της προσωπικότητας τους επιλέγουν να είναι μόνοι. Τώρα ο προσδιορισμός του ορισμού της μοναξιάς έχει αποπειραστεί και η ψυχολογία και η ψυχιατρική να ορίσουν τι ακριβώς είναι μοναξιά. Υπάρχει η μοναξιά, η εσωτερική μοναξιά που έχει προσδιοριστεί ως η απουσία της αίσθησης του ότι υπάρχω εγώ. Και υπάρχει και η μοναξιά που όπως την ορίζουμε εμείς και την αντιμετωπίζουμε σε ένα κοινωνικό επίπεδο, έτσι. Να. Λοιπόν, όμως τώρα η μοναξιά σε προβληματικό επίπεδο που προκύπτει και διωγγώνεται τώρα λόγω της πανδημίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει. Είναι σημάδια που μπορούμε να δούμε, να βοηθήσουμε πρώτα εμάς, αν συμβαίνει σε εμάς ή και στους γύρω μας. Εντάξει, να ξεκινήσω λέγοντας ότι η μοναξιά σε σχέση με τις επιπτώσεις της στην υγεία από μελέτες που έχουμε στη διάθεση μας εδώ και δεκαετίες, έχει συσχετιστεί η εμφάνιση της με καταθλιπτικές, αχώριστες σωματολογίες, αυτοκτονικές στάσεις, κατάκτηση ουσιών, κατάκτηση άλλων λοιπές εξαρτήσεις, ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές του ύπνου, επιδεινώνει την εμφάνιση του, επισπεύει την εμφάνιση του Αλτσχάιμερ. Άρα, σαν ένα ψυχικό φαινόμενο και σαν ένα συνέστημα η μοναξιά μπορεί να έχει αρκετές επιπτώσεις στην υγεία μας, έτσι. Ναι. Ψυχοθεραπευτικά κάποιος πρέπει να ξεκινήσει εντοπίζοντας τις αιτίες που προκαλούν το συναίσθημα, την βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, την εξέλιξη, την προσαρμογή ορισμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς μας ή του τρόπου σκέψης μας, την αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν τις κοινωνικές μας αλληλοεπιδράσεις. Ή μπορεί κάποιος να υποφέρει από ένα κοινωνικό άγχος, να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση. Και καθώς προχωρούμε ψυχοθεραπευτικά και στο σαφή εντοπισμό των εσωτερικών μας αναγκών. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει, να προκύψει ανάγκη για επαφή. Πρέπει εδώ να σημειώσω από έρευνες και μελέτες, κυρία Σάβα, έχουμε εντοπίσει ανθρώπους που αναφέρουν μοναξιά, ενώ είναι σε μεγάλα σύνολα. Έτσι, ενταγμένοι σε μεγάλα σύνολα ή σε χώρους που υπάρχουν πάρα πολλοί ανθρώποι. Εξακολουθούν να αναφέρουν ότι νιώθουν μόνοι. Ναι. Άρα δεν είναι η παρουσία των άλλων που ανακουφίζει τη μοναξιά, αλλά κυρίως είναι να προκύψει η ανάγκη δική μας για επαφή. Μάλιστα. Και άλλο μοναξιά, άλλο κατάθλιψη, που είναι πιο, πιο βαριάς μορφή. Η κατάθλιψη ή αν θέλετε η κατάθλιψη μπορεί να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή και η μοναξιά όχι. Διαχωρίστε μας έτσι αν θέλετε το. Ή είναι απότοκο αν θέλετε της κατάθλιψης μοναξιά. Ακριβώς. Η έκπτωση των κοινωνικών μας δεξιοτήτων ή των κοινωνικών μας αλληλοεπιδράσεων πολύ συχνά είναι αποτέλεσμα μιας καταθλιπτικής ή μιας αρχόντους διαταραχής. Σπάνια είναι ο εκκλητικός παράγοντας, γιατί τότε θα αποτελεί κομμάτι της προσωπικότητας. Άρα συνδέονται ναι μεν, γιατί η μοναξιά θα μπορούσε να προκαλέσει καταθλίψη, αλλά και το αντίθετο σε ορισμένες περιπτώσεις. Αλλά μιλούμε για δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η μία είναι κλινική κατάσταση. Έτσι. Μπορεί να αντιμετωπιστεί, μπορεί να χρήζει και αντιμετώπιση με φαρμακευτική αγωγή. Η άλλη χρήζει τουλάχιστον ψυχοθεραπευτική παρέμβαση και υποστήριξη. Μάλιστα.